Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Ο κύριος Σωτηρόπουλος σήμερα απουσιάζει για ιεραποστολικούς λόγους, είναι εκτός Αθηνών. Με τη βοήθεια του Θεού, την προσεχή Κυριακή θα είναι πάλι κοντά μας και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Σωτηρόπουλο την ερμηνεία της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής και συγκεκριμένα την ερμηνεία του δευτέρου κεφαλαίου που έχει σχέση με τον Αντίχριστο. Στην εκπομπή της περασμένης Κυριακής υπήρξε κάποιο φραστικό λάθος όσον αφορά το τρίτο πρόσωπο που έχει σχέση με την μεγάλη πτώση στην πορεία του ανθρωπίνου γένους. Βλέπετε, δεν υπάρχει μόνο ο δαίμον του τυπογραφείου, μερικές φορές άλλα έχει κανείς κατά νου και άλλα λέει η γλώσσα. Αναφέρθηκε ότι ο Παύλος ήταν το τρίτο πρόσωπο στην πορεία της πτώσης του ανθρωπίνου γένους. Πρώτο πρόσωπο ήταν ο Αδάμ, δεύτερος ο Ιούδας και τρίτος, κατά λάθος βέβαια επαναλαμβάνουμε, ο Παύλος. Όχι, προς Θεού, ο Απόστολος Παύλος είναι ο μεγαλύτερος άντρας μετά τον Θεάνθρωπο Κύριο Ιησού Χριστό, είναι ο πρώτος μετά τον Ένα. Αλλά η τρίτη πτώση έγινε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα στο πρόσωπο του Επισκόπου της Ρώμης, στο πρόσωπο του Αιρεσιάρχη Πάπα. Αυτός είναι ο τρίτος. Ο τέταρτος, όπως είπε και ο κύριος Σωτηρόπουλος, θα είναι ο Αντίχριστος. Να υπενθυμίσω ότι μετά τη λήξη εκπομπής θα δεχτώ τηλεφωνήματα για μισή ώρα περίπου. Τελειώνει η εκπομπή στις 1 η ώρα. Μέχρι τις 1:30 θα είμαι εδώ. Υπενθυμίζω τα τηλέφωνα. Το 9270902 έως και 904. Αλλά παρακαλώ να είστε σύντομοι. Αν κάποιος έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα προσωπικό ή με την οικογένειά του γύρω από θέματα αιρέσεων, μπορούμε να επικοινωνήσουμε και διαφορετικά στη συνέχεια. Λόγω της απουσίας του κ. Σωτηρόπουλου, όπως προανέφερα, δεν θα προχωρήσουμε στην ερμηνεία του δευτέρου κεφαλαίου της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής. Αλλά θα σχολιάσω ορισμένα θέματα, τα οποία είναι και ενδιαφέροντα, αλλά και έχουν σχέση με την πορεία, με τη ζωή της Εκκλησίας. Σήμερα, σε όσους εορτάζουν, εύχομαι ο Άγιος Θεός, ο Πατέρας, ο Κύριος Ιησούς Χριστός και το Άγιο Πνεύμα, ο Άγιος Τριεδικός μας Θεός, ο Αληθινός Θεός, ο Θεός της Αγίας Γραφής, να τους δίδει υγεία, τα χρόνια τους να είναι πολλά και ευλογημένα. Και ο Άγιος Δημήτριος, τον οποίο ο Κύριος εθαυμάστοσε, όπως λέγει ο Ψαλμωδός, και κατά τη διάρκεια της επιγείου ζωής του, αλλά κυρίως μετά το θάνατό του, ως πνεύμα τετελειωμένο τον κατέταξε στην εκκλησία των εν ουρανίς απογεγραμμένων, των πρωτοτόκων, των εκλεκτών δηλαδή, στην εκκλησία των πνευμάτων των δικαιωμένων, των σεσωσμένων, μαζί με τους μάρτυρες και τους ομολογητές, γιατί πραγματικά υπήρξε όντως μεγαλομάρτης και μυροβλήτης. Εύχομαι ο Άγιος Δημήτριος όχι για μόνο για όσους εορτάζουν, αλλά και για όλους μας να δέεται συνεχώς τον Άγιο Τριαδικό Θεό, ώστε να μιμηθούμε την αγιότητα του βίου του, την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, στη θεότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού, και αν οι περιστάσεις το απαιτήσουν, να τον μιμηθούμε και στο μαρτύριο. Γιατί όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τιμή Αγίου σημαίνει μίμηση Αγίου, να μιμείται κανείς την πίστη και τα θεάρεστα έργα του Αγίου. Μεθαύριο, 28 Οκτωβρίου, θα πανηγυρίσουμε, θα εορτάσουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, την 57η επέτειο του ηρωικού όχι. Εδώ και 57 χρόνια ο ελληνικός λαός, το ελληνικό έθνος, δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από έναν υπερόπτη και πάνωπλο και υπεράριθμο αντίπαλο. Δέχθηκε την επίθεση από τους Ιταλούς. Και ο λαός, δια του στόματος του τότε Πρωθυπουργού, του Ιωάννου Μεταξά, είπε το γνωστό όχι, και στη συνέχεια αυτό το όχι που ελέγχθη μέσα από τα χείλη του τότε Πρωθυπουργού έγινε πράξης, έγινε ηρωισμός, έγινε εποποιία στα ψηλά βουνά της Βορείου Ηπείρου. Και εκεί ο άνανδρος εισβολέας αντιμετώπισε πραγματικά απογόνους ενδόξων προγόνων. Οι Έλληνες σε εκείνη την ώρα απεδείξαν αντάξει των ενδόξων προγόνων τους. Δεν λήγησαν μπροστά στην αριθμητική υπεροχή και στην υπεροπλία του αντιπάλου, αλλά με πίστη στο Θεό,
με υψηλό εθνικό φρόνημα, με ομοψυχία σπάνια, με γενναιότητα, απέρριψαν την ιταμή πρόκληση και εξετέλεσαν το καθήκον του χρέους και της θυσίας. Και έγραψαν οι πατέρες μας, γιατί ένας εξ εκείνων που πολέμησαν και ο ύμνηστος πατέρας μου, πραγματικά νέες σελίδες δόξης, όχι μόνο για το ελληνικό έθνος, αλλά και για την ελεύθερη ανθρωπότητα. Θα πρέπει, σαν μια εκδήλωση τιμής σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά και σε όσους ακροτηριάστηκαν και σε όσους πολέμησαν και πέρασαν ό,τι περνάει κανείς όταν πολεμάει, τις κακοχίες, την αγωνία του πολέμου, τους κινδύνους που εγκαταλείπει φιλικά πρόσωπα, αγαπημένα, τα σπίτια, και πηγαίνει για τη θυσία, γιατί ο αμυντικός πόλεμος έχει την μορφή της θυσίας. Σε όσους έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο, να ανάψουμε μεθαύριο ένα κεράκι και να παρακαλέσουμε τον Θεό να τους ελεήσει και να τους κατατάξει στην θριαμβεύουσα Εκκλησία. Και να πούμε μέσα από την καρδιά μας ένα ευχαριστώ σε όσους πολέμησαν για να έχουμε εμείς αυτή την εθνική ελευθερία που έχουμε σήμερα. Αλλά και μια ακόμη πράξη τιμής σε όσους πολέμησαν για την ελευθερία της πατρίδος μας και την ελευθερία όλου του κόσμου, όσων θέλουν να ζουν ελεύθεροι άνθρωποι, να υψώσουμε τη γαλανόλευκη σημαία μας με το σταυρό σε κάθε σπίτι, σε κάθε μπαλκόνι, γιατί να είστε σίγουροι, ο εξ Ανατολών γείτονας, ο βάρβαρος Ασιάτης, ο οποίος ελοχεύει για μας, για να μας πλήξει και επισύει την αριθμητική του υπεροχή και αυτός και την υπεροπλία, όταν θα δει αύριο, που εύχομαι να μην δει, τα μισά μπαλκόνια να μην έχουν ελληνική σημαία να κυματίζει, καταλαβαίνετε τι θα σκεφτεί. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να βγάλουμε μέσα από τα σεντούκια, να βγάλουμε από τις ντουλάπες τη σημαία μας, το σύμβολο της εθνικής μας ταυτότητας, της εθνικής μας ανεξαρτησίας, της εθνικής μας υποστάσεως. Γιατί τα τελευταία χρόνια δυστυχώς είδαμε και από τηλεοράσεως νέα παιδιά, μερικά έστω ελάχιστα, να καίνε αυτό το σύμβολο. Κάποιοι στις συνειδήσεις κάποιων νέων μας πέρασαν κάποια μηνύματα που κάθε άλλο είναι ελληνικά. Επηρέασαν μερικούς νέους ξένες προπαγάνδες. Και φτάσαμε στο σημείο σήμερα, αδελφοί, με την επικατάλατη υπογεννητικότητα, γιατί αύριο υπάρχει και η γιορτή των Πολυτέκνων, να έχουμε σε σχέση με το 1940 ένα εκατομμύριο λιγότερο παιδιά. Και αυτό μας επισύει σαν φόβετρο ο Τούρκος, την αριθμητική του υπεροχή, και έχει γίνει ένας εφιάλτης. Και αύριο από το 98, όπως διαβάσαμε και ακούσαμε, θα κληθούν και οι γυναίκες μας και οι θυγατέρες μας να στρατευτούν για να καλύψουμε βασικές ανάγκες της άμυνας της χώρας μας. Αλλά παράλληλα, και δυστυχώς το επαναλαμβάνω, η πολιτική ηγεσία του τόπου ψήφισε πρόσφατα τον Ιούνιο νόμο που απείλαξε τους πάσης φύσεως μορφής, πάσης φύσεως αρνητές στράτευσης, όπως αυτοκαλούνται, είτε είναι ψευδομάρτυρες Ιεχωβά, είτε αντιρρησίες συνείδησης, όπως αυτοκαλούνται, από κάθε μορφή στράτευσης, αλλά λέει θα υπηρετούν την κοινωνική θητεία σε μια ώρα που ο ελληνικός στρατός έχει ανάγκη και τον τελευταίο μαχητή. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εύχομαι να υπάρχει ανάνυψη και από την ηγεσία και από το λαό να επαναποκτήσουμε στη συνείδηση όλοι μας τα υψηλά ιδανικά που είχε η γενιά του 40. Γιατί διαφορετικά φοβάμαι ότι θα έχουμε και νέα εθνική ταπείνωση και μετά από αυτήν την ταπείνωση θα υπάρξει πραγματικά αναγέννηση του έθνους και θα εκπληρωθεί στο ακέραιο η προφητεία του Αγίου Κοσμά και άλλων Αγίων της Εκκλησίας, που οι Τούρκοι θα πάψουν να υπάρχουν σαν κράτος όπως είναι σήμερα το 1907 και θα βρεθούν πραγματικά πέρα από την κόκκινη μηλιά. Σήμερα, αγαπητοί τηλεθεατέ, θα ασχοληθούμε με τον οικουμενισμό. Κι άλλοτε ασχοληθήκαμε σε αυτήν την εκπομπή με αυτό το θέμα, αλλά είναι πάντοτε επίκαιρο, γιατί δυστυχώς ο οικουμενισμός αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή για την ορθόδοξη πίστη μας, για την ορθόδοξη Εκκλησία. Τι είναι όμως ο οικουμενισμός, τι σημαίνει στη γλώσσα της θεολογίας? Ο οικουμενισμός είναι μια παναίρεση, όχι απλά μια αίρεση. Διδάσκει ότι καμία από τις υπάρχουν σημερινές εκκλησίες δεν έχει ολόκληρη την αλήθεια. Δεν έχει την πληρότητα της αληθείας. Έτσι ισχυρίζεται. Αλλά η αλήθεια, λέει, χάθηκε.
και κάθε μία από τις υπάρχουσες εκκλησίες ισχυρίζεται ο οικουμενισμός, εννοείται διαστόματος των οικουμενιστών, κατέχει ένα μέρος της αλήθειας και θα πρέπει να επανενωθούν όλες, λέει, υπάρχουσες εκκλησίες, όλα αυτά τα κομμάτια του χριστιανισμού και με την επανένωση, και μάλιστα πάνε και πιο βαθιά, προχωράνε πιο πέρα, με την επανένωση όλων των θρησκειών να ξαναβρεθεί η αλήθεια. Είναι μια διδασκαλία που έρχεται σε άμεση αντίθεση με κατηγορηματικούς και σαφείς λόγους του Κυρίου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι η Εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την οποία εκείνος με το αίμα του εθεμελίωσε, με το αίμα που έχει πάνω στο Γολγοθά, θα υπάρχει αιώνια. Ποτέ δεν θα καταληθεί, θα το δούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Ποτέ δεν θα πλανηθεί. Απλά διαμέσου των αιώνων θα υφίσταται λυσόδη πολεμική η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, που δεν είναι βέβαια άλλη από την Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως που οι πατέρες μας, οι πατέρες της Εκκλησίας μας συνέταξαν. Θα εφίσταται παρά την πολεμική του σατανά, είτε μέσω με μορφή διωγμών, όπως είναι τις πρώτες αιώνες και τον 20ο αιώνα, μέσω του αθέου μαρξισμού, είτε με την ύπουλη πολεμική μέσω των αιρέσεων που προσπαθούν να ανοθεύσουν τη διδασκαλία. Ναι, η Ορθόδοξη Εκκλησία δέεται, και ο κάθε πιστός μέσα στην καρδιά του δέεται μέσα από τα βάθη της ψυχής του στον Κύριο, γιατί και ο ίδιος προσευχήθηκε τρεις φορές στην αρχιερατική του προσευχή ως άνθρωπος στο Θεό Πατέρα, να επανενωθούν όλοι οι χριστιανοί. Αλλά μιλάμε για επανένωση με την έννοια της επιστροφής των πλανεμένων αδελφών μας στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι η γνησία, διάδοχος της αρχαίας και αδιαίρετης Εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων. Έτσι εμείς οι Ορθόδοξοι νοούμε την ένωση και όχι όπως την νοούν οι οικουμενιστές. Αφορμή για αυτήν την εκπομπή αποτέλεσε ένα άρθρο της γνωστής εκκλησιαστικής εφημερίδος του Ορθόδοξου τύπου που διαβάζω στο πρώτο τελευταίο τεύχος. Το τελευταίο είναι αυτό που κυκλοφόρησε την Παρασκευή, το πρώτο τελευταίο. Εγκρυπτό και παραβίστο συγκαλείται πανορθόδοξος οικουμενιστική σύνοδος, με ερωτηματικό. Προσέξτε, δεν λέει οικουμενική σύνοδος, άλλο η οικουμενική σύνοδος. Η οικουμενική σύνοδη είναι 7 στις συνέδειες εκκλησίας και εκφράζουν την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία στους πρώτους 8 αιώνες την αρχαία διέρετη εκκλησία. Συγγνώμη, και στη συνέχεια η Ορθοδοξία, η Γνησία Διάδοχος, εκφράζεται δια των Πανορθοδόξων Συνόδων. Ανάγκη επαγρυπνήσεως του λαού του Θεού. Πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει τελευταίως αναφέρουν ότι με πρωτοβουλία του Πατριάρχου Κωνσταντινοπόλεως προετοιμάζεται ευνηδιαστικός, μας έχουν συνηθίσει, κάνω δικό μου σχόλιο, πολλές φορές οι προκαθήμενοι του οικουμενικού θρόνου, που δυστυχώς καθημερινώς αποδεικνύεται οικουμενιστικός, δυστυχώς, ευνηδιαστικός σύγκλησης Πανορθοδόξου Συνόδου μέχρι το 2000, δηλαδή μέσα σε 3 χρόνια. Η σύνοδος αυτή θα προβληθεί ως οικουμενική. Το οικουμενική το έχει εντός εισαγωγικών, που σημαίνει ότι κάθε άλλο παρά θα είναι οικουμενική. Στην πραγματικότητα όμως θα είναι άκρως οικουμενιστική. Τούτο τεκμηρεύεται, δηλαδή αποδεικνύεται, από το θεματολόγιο της. Κατά τα σαφτάς πληροφορίες, δύο κυρίως θέματα θα την απασχολήσουν. Πρώτον, η ένωση με τους αντιχαλκιδονίους. Οι αντιχαλκιδόνοι είναι οι γνωστοί μονοφυσίτες, οι οποίοι δεν δέχονται, ακόμη και στο κείμενο που υπεγράφει στο Σάμπεζι της Ελβετίας με τους μονοφυσίτες από την Μεικτή Επιτροπή Ορθοδόξων και Μονοφυσιτών, υπεγράφω από ορισμένους εκπροσώπους, δεν δέχονται οι μονοφυσίτες την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο που εδογμάτισε τις δύο φύσεις του Κυρίου, ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος με μία υπόσταση, ένα πρόσωπο. Δεν δέχονται ως Αγία, που σημαίνει ότι είναι ένα Αγίο Πνεύματι και η απόφαση της είναι αλάθητη, αλλά είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένο το κείμενο που μόνο Ορθοδοξία δεν θυμίζει. Και δεύτερον, ο κοινός εορταγμός του Πάσχα με όλους τους άλλους χριστιανούς. Εδώ κάνω ένα σχόλιο.
υπάρχει μια κύκλο, θα τη διαβάσουμε και από άλλο τεύχος, που εξέδωσε εδώ και 2-3 χρόνια το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την εξαπέστειλε στις Μετροπόλεις της δικαιοδοσίας του, στις Μετροπόλεις δηλαδή που είναι εκτός του της δικαιοδοσίας του, που είναι στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ευρώπη, και ζητούσε από τους Μητροπολίτες να απαντήσουν ποια θα είναι η αντίδραση των λεγόμενων των συντηρητικών κύκλο. Το έχει συντηρητικό κύκλο και εννοεί όσους είναι αντιοικουμενιστές κατά του οικουμενισμού. Δηλαδή να κάνουν μια βολιδοσκόπηση μέσα στο πλήρωμα της Εκκλησίας, να σφυγομετρήσουν αντιδράσεις. Αλλά κοινό εορτασμό εννοούν, αγαπητοί τηλεθετέ, όχι την επιστροφή των Προτεσταντών και των Παπικών στην κανονική εορτολογική τάξη όσον αφορά το Πασχάλιο, όπως θεσπίστηκε και καθιερώθηκε με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στον Πασχάλιο κανόνα, αλλά εννοούν εμείς να παραβούμε την απόφαση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία θέσπισε και ένα μέρος του πιστεύω, και να ακολουθήσουμε το δικό τους πεπλανημένο Πασχάλιο κύκλο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Εάν απλά και μόνο για την αλλαγή του εορτολογίου, το 1924 προκλήθηκε το γνωστό σχίσμα και διέρεσε στα πέρατα της γης την Ορθοδοξία σε παλαιομερολογίτες και νεομερολογίτες με όλα τα γνωστά δυσάρεστα αποτελέσματα. Σκεφτείτε τι θα συμβεί εάν αποτολμήσουν οι οικουμενιστές να προχωρήσουν στην αλλαγή του Πασχαλίου. Θα υπάρξει ένα σχίσμα πάρα πολύ πολλαπλάσιο, πολύ μεγαλύτερο του σχίσματος του 1924. Και βέβαια σε αυτό θα είναι υπεύθυνοι οι οικουμενιστές, γιατί η αλλαγή του ορθολογίου, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έφερε κανένα όφελο στην Ορθοδοξία. Προκάλεσε διαίρεση, σχίσμα, με αποτέλεσμα να διασπαστεί η ενότητα στην εξωτερική λατρεία και στη διοίκηση της Εκκλησίας. Σκεφτείτε ότι σήμερα, 26 Οκτωβρίου, τον Άγιο Δημήτριο τιμά το 20-25% του Ορθοδόξου Ελληνικού, του Ορθοδόξου πληρώματος, και το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, της Σερβίας, οι μονές του Αγίου Όρους, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, του Σινά, θα τιμήσουν τον Άγιο Δημήτριο μετά από 13 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δυσάρεστη διάσπαση της εξωτερικής λατρείας και διοίκησης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θα πρέπει λοιπόν, αντί να κάνουμε πιο βαθιά την πληγή, να ενώσουμε τα διαστότα, όπως λέει και ο πατήρ Αυγουστίνος, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, και όχι να διευρύνουμε το χάσμα. Και θα πρέπει επιτέλους να γίνει μια επιτροπή κληρικών και λαϊκών, τουλάχιστον για τον ελλαδικό χώρο, όσον αφορά το εορτολόγιο. Δεν μπορεί η Εκκλησία της Ελλάδος να συμμετέχει στο λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, που είναι στην πραγματικότητα είναι ένα συνονθήλευμα αιρέσεων, και να μην γίνει αυτός ο διάλογος με τους αδελφούς παλαιομερολογίτες. Γιατί? Ποιοι δεν θέλουν αυτόν τον διάλογο? Ποιοι τον αποφεύγουν? Όσοι αγαπάνε την Εκκλησία, είτε είναι στον χώρο του παλιού ή του νέου, θέλουν αυτόν τον διάλογο. Να πάψει αυτή η πληγή. Δηλαδή σκεφτείτε τους Έλληνες να είμαστε χωρισμένοι την ώρα που μας απειλεί ο Ατύλλας. Είναι εφιαλτικό. Έτσι είναι. Την ώρα που έχουμε τόσα προβλήματα και αντιμετωπίζουμε κινδύνους από εκατοντάδες αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες. Την ώρα που ετοιμάζουν τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Λοιπόν, εμείς να είμαστε χωρισμένοι είναι απαράδεκτο. Όποιος αγαπά αληθινά τον Χριστό και την Εκκλησία, θλίβεται με αυτή την κατάσταση, προσεύχεται και αγωνίζεται να ενωθούν τα διαστότα. Ας γίνει επιτέλους αυτή η επιτροπή. Το ζητάει στο κάτω-κάτω ίδιος ο Χριστός. Προφανώς συνεχίζει εδώ ο αρθρογράφος, πρόκειται περί προηλημένων αποφάσεων κλειστών οικουμενιστικών κύκλων του Ορθοδόξου χώρου, οι οποίες θα επιδιωχθεί να επιβληθούν ως αποφάσεις Οικουμενική Συνόδου, του Οικουμενικού Συνόδου Συνόδου. Δηλαδή θα έχουμε δηλαδή μια ψευτολιστρική, εάν γίνει, Οικουμενική Σύνοδο. Ευχόμεθα οι πληροφορίες να μην ελεθείς. Εν τω μεταξύ, πολλές δηλώσεις και εκπράξεις ανωτάτων στελεχών, κληρικών και λαϊκών της Ορθοδόξης Εκκλησίας καθιστούν τα σανατέρω πληροφορίας πολύ πιθανάς, αν μη βεβαίας, ενέργεια αυτή που βλέπουν στην Ένωση των Χριστιανών κατά πρώτον, αλλά και των πιστών πάσης θρησκείας αργότερων. Ένωση
θεμελιωμένη οχι δυστυχώς στην αλήθεια της αποστολικής πίστεως, που έχει διαφυλαχθεί μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά στη συγκριτιστική ανοχή όλων των χριστιανικών αιρέσεων και γενικότερων όλων των θρησκευτικών δοξασιών. Αυτό το έχουν παρουσιάσει, αυτό το αναφέρει, πιστέψτε με, το 32ο τυπικό του μασονικού της μίσιος των τεκτώνων. Στο 32ο τυπικό το παρουσιάσαμε, διάβασα αποσπάσματα. Η ουσία της μίσιος του 32ου βαθμού του τεκτονισμού είναι ακριβώς αυτή. Η πανθρησκεία, η συγκριτιστική ένωση όλων των θρησκειών. Στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας Χριστιανική, είναι η γνωστή Ορθόδοξη Χριστιανική Εφημερίδα, η Χριστιανική, πατέρες και θεολόγοι συνεργάτες αυτής έχουν καταβάλει λεξέπνη προσπάθεια να εντοπίσουν και να θέσουν υπόψη του λόγου του Θεού δηλώσεις Ορθοδόξων αξιωματούχων, διαποτιζομένους από καλπάζοντα, όχι μόνο διαχριστιανικών αλλά διαθρησκειακών οικουμενισμών. Ένα μικρό διάλειμμα, αγαπητοί τηλεθεατές, για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε. Συνεχίζουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, με το θέμα του οικουμενισμού. Για όσους άνοιξαν τώρα την τηλεόραση, τους γνωρίζω ότι το σημερινό μας θέμα είναι ο οικουμενισμός. Είναι μια φοβερή πανέρεση που αποτελεί άμεσο και μεγάλο κίνδυνο κατά της Εκκλησίας μας ως της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ως της Εκκλησίας που είναι η γνησία διάδοχος της αρχαίας και διαίρετης Εκκλησίας των 8 πρώτων αιώνων. Επίσης, σας γνωρίζω ότι η εκπομπή μας θα αρχίζει στις 12, όπως γινόταν μέχρι την περασμένη Κυριακή. Είχαμε αναγγείλει ότι θα άρχιζε στις 1, επήλθε όμως ξανά μεταβολή στο όλο πρόγραμμα του σταθμού και έτσι κανονικά θα αρχίζει στις 12 η ώρα. Γι' αυτό λοιπόν, στις 12, όσοι θέλετε, μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε για το θέμα, το σοβαρότατο θέμα του επάρατου οικουμενισμού, γιατί μόνο αυτός ο χαρακτηρισμός αποδίδει την πραγματικότητα. Γράφει ο αρθρογράφος: «Οι ρυθμοί προς τη θρησκευτική σύγκληση επιταχύνονται ολοταχώς και ο συγκριτισμός γίνεται όλο και τολμηρότερος». Ο Πατριάρχης Αντιοχίας κ. Ιγνάτιος γράφει, ακούστε τι γράφει ο Πατριάρχης, ο νη Πατριάρχης Αντιοχίας, ο οποίος θέλει να λέγεται ότι είναι Ορθόδοξος. «Ασφαλώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των θρησκειών ή μάλλον αντιθέσεις. Εμείς μπορούμε να θαυμάζουμε όλες τις θεοφάνειες». Δηλαδή, ο Θεός φάνηκε και στο μουσουλμανικό κόσμο που αρνείται την Αγία Τριάδα. Παράδειγμα, αναφέρω τώρα ένα παράδειγμα, έτσι. Και η γραφή λέει ότι ο αρνούμενος των Ιών δεν τον πατέρα έχει. Τώρα, πώς κατάλαβε ότι υπάρχει θεοφανία, εγώ δεν το καταλαβαίνω προσωπικά. Κατά τον Μητροπολίτη Ερβετίας κύριο Δαμασκηνό, μία εκκλησία ή ένα τέμενος, το τζαμί που λέει ο λαός, αποβλέπουν στην ίδια πνευματική καταξίωση του ανθρώπου. Το ίδιο, έτσι. Η Αγία Γραφή όμως λέει τελείως διαφορετικά πνεύμα, ότι παραδείγματος χάρη, αν κάποιος δεν γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή, αν δεν βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, με λόγια απλά δεν σώζεται. Αυτό λέει η Γραφή. Τώρα είδατε κανέναν μουσουλμάνο να έχει βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος, πέστε το και σε μένα να το μάθω ή να μας διαφωτίσει ο κύριος Δαμασκηνός για αυτό το θέμα. Το οικουμενιστικό, συγγνώμη, συγκρινιστικό πνεύμα πριτάνευσε και στην πρόσφατη ομιλία του στο Αγρίνιο στις 9/5/97, που προκάλεσε θλίψη στους ευσεβείς χριστιανούς πόλεως. Γιατί μόνο θλίψη? Δεν θα έπρεπε να υπάρξουν διαμαρτυρίες ζωηρές, εννοείται με κοσμιότητα, αλλά και αποδοκιμασίες. Όταν κάποιος δεν ορθοτομεί το λόγο της αληθείας, είτε πατριάρχης είναι αυτός, είτε τοπική σύνοδος ορθόδοξη είναι, θα αποδοκιμαστεί, όπως προβλέπουν η Αγία Γραφή και οι κανόνες Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή λέει, αγαπητοί τηλεθεατοί, στη Δευτέρα Καθολική Επιστολή του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού της Αγάπης, όπως είναι γνωστό στην ιστορία, ότι ένας ο οποίος έρχεται σε εσάς και δεν φέρει την ορθή διδασκαλία, Ιωάννου Β' 7 είναι, δηλαδή Δευτέρα Επιστολή του Ιωάννου, στίχο 7, όποιος έρχεται σε εσάς και δεν φέρει αυτή τη διδασκαλία, την ορθή διδασκαλία, ούτε καλημέρα να το λέτε, λέει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής της Αγάπης, ούτε μέσα στο σπίτι να τον βάζετε. Εννοείται πολύ περισσότερο να συμπροσεύχεστε μαζί του. Ο νεοεκλεγής Πατριάρχης Αλεξανδρίας κύριος Πέτρος ακολουθεί δυστυχώς τη γραμμή του προκατόχου του όταν δηλώνει. Ακούστε τι δηλώνει ο νυν Πατριάρχης Αλεξανδρίας: «Η οικουμενική πορεία είναι η φύση και η παράδοση Εκκλησίας. Χρέος μας είναι ο ένας ποιμήν, ο Χριστός και η μία ποιμήν ενότητες πίσω στο όνομα των Εκκλησιών, όλες οικουμένες». Κοιτάξτε, μιλάει για ενότητα των Εκκλησιών, δεν μιλάει για ενότητα των Χριστιανών στη μία Εκκλησία. Εδώ είναι η διαστροφή και η πλάνη. Εδώ είναι η οικουμενιστική παγίδα.
όλες οι οικουμένες στην αυτή πορεία προς την ένωση, δεν πρόκειται η μία εκκλησία να υποτάξει την άλλη. Αναγνωρίζω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Έμεσα αρνείται αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως, στην ουσία το αρνείται. Όλοι μαζί προς τον κοινό Χριστό και σωτήρα μας να βαδίσουμε και να επανειδρύσουμε. Για προσέξτε, αυτό συνιστά βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Η επανείδηση σημαίνει ότι γκρεμίστηκε, αλήθεια, χάθηκε η Εκκλησία, κομματιάστηκε η Εκκλησία και πρέπει να την ξαναεπανειδρύσουμε. Κάνω μια διακοπή, δεν συνεχίζω να διαβάζω, απλά σας διαβάζω από ένα διαφημιστικό φυλάδιο των γνωστών Μορμόνων, των αυτοκαλωμένων ως ανικόμενων στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών, που έχουν έναν προφήτη, εντός αγικών προφήτη, ψευδοπροφήτη δηλαδή καθ' εμάς, ο οποίος έλαβε λέει κάποιες αποκαλύψεις, μιλάει για Τρίτη Διαθήκη, μιλάει για αποκατάσταση ερωσύνης, χάθηκε δηλαδή ερωσύνη και αποκαταστάθηκε στο πρόσωπό του, και μιλάει και για ίδρυση της Εκκλησίας. Να διαβάσουμε μισό λεπτό. Στη σελίδα 36, η μαρτυρία του προφήτη Τζόζεφ Σμιθ, έτσι τροφορείται αυτό το διαφημιστικό φυλάδιο, η ίδρυση της Εκκλησίας. Και αναφέρει εδώ πώς ακριβώς λέει ιδρύθηκε η Εκκλησία, οργανώθηκε η Εκκλησία, πώς χειροτονήθηκαν πρεσβύτεροι από τους κεκοιμημένους αποστόλους. Και διαβάζω στη σελίδα 38, αυτή είναι με απλά λόγια μαρτυρία του ίδιου του Τζόζεφ Σμιθ, που διηγείται μερικά από τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην ίδρυση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των τελευταίων ημερών. Εδώ δηλαδή και περίπου 170 χρόνια. Ίδρυση Εκκλησίας λοιπόν ο προφήτης εντός οικών Τζόζεφ Σμιθ των Μορμόνων. Η επανίδρυση μιλάει ο οικουμενικό εδώ ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας ο Πέτρος. Να επανεδρύσουμε λέει την αρχαία μία Αναγία και Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Ήθελα να μάθω ο Πατριάρχης όταν λέει πιστεύω σε μία Αναγία τι εννοεί. Δηλαδή έπαυσε η Εκκλησία να υφίσταται, γκρεμίστηκε, μπορεί να μας δείξει ένα εδάφιο μέσα από την Αγία Γραφή που να λέει ο Κυριός μας ότι η Εκκλησία θα χαθεί και θα βρεθεί τον 20ο αιώνα ή τον 5ο αιώνα που λένε αιρετικοί, τον 4ο. Η Εκκλησία μένει στον αιώνα. Γιατί κεφαλή έχει τον Ιησού Χριστό. Γιατί μένει αιώνια το Άγιο Πνεύμα και οδηγεί σε ολόκληρη την αλήθεια, γιατί είναι ο στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Δεν πλανάται ούτε γκρεμίζεται. Απλά μερικοί μεγαλόσχημοι ρασοφόροι πλανώνται πλάνη νυχτρά και αν δεν ανανύψουν, υπάρχει και η απώλεια που λέγει η Γραφή για ένα του πυρός. Και Αποστολική Εκκλησία. Και ο διάλογος αυτής της ενότητας θα να προχωρήσει μήκος και βάθος μεθόλων των θρησκειών και προπάντων των ομοθεσικών θρησκειών ως το Ισλάμ και ο μαθανικός κόσμος. Και εδώ σχολιάζει ο Ορθογράφος. Η επανίδρυση εντός εισαγωγικών, που σήμερα δεν υπάρχει καμία επανίδρυση, της Εκκλησίας είναι παλιό μοτίβο των οικουμενιστών. Εις ανοιχτήν επιστολή του προς τον τότε Πατριάρχη Κωνσταντινούπολη στην Αθηναγόρα, το 1960 ο μακαριστός πατήρ Επιφάνιος Θεοδρόπουλος, μια μεγάλη πατερική φυσιογνωμία στον ελλαδικό χώρο, γράφει σχετικώς: Παναγιώτατε, εις απαραδέκτους θεολογικώς δηλώσεις δεν προβαίνουν σε ατυχώς μόνον οι επίσκοποι του Πατριαρχείου, αλλά και εμείς αυτός, εσείς ο ίδιος δηλαδή. Εθυμίστε παλαιότερας φράσης ημών, καθάς πάσε υπάρχουν σήμερα εκκλησία ενούμενη θα επανειδρύσουν την μία Αναγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία έσυν υπάρξει στην Ανατολή και Δύση. Μάλιστα, είναι πραγματικά διδασκαλίες αντίθεση στην Αγία Γραφή και στην Ορθόδοξη Διδασκαλία. Ο σημερινός πατριάρχης της Βασιλείας των Πόλεων, κύριος Βαρθολομαίος, ο κατά τα προαναφερθείς πληροφορίες πρωτοστάτης της κινήσεως προς σύγκληση συνόδου, εμφορείται από το ίδιο οικουμενιστικό πνεύμα με τον προκάτοχό του κυρών Αθηναγόραν. Αυτά γράφει στο πρώτο τελευταίο τεύχος Ορθόδοξος τύπος, αλλά θα ήθελα να κάνω μια σύντομη ιστορική αναδρομή πάνω στο θέμα του οικουμενισμού. Ο οικουμενισμός είναι παλιό φαινόμενο. Άρχισε την Ορθοδοξία να την πλήττει στα τέλη του περασμένου αιώνος. Ήδη τότε, το έχουμε παρουσιάσει και σε φωτογραφία σε άλλη εκπομπή, το έτος 1897, ο τότε επίσκοπος Ζακύνθου, Διονύσιος Λάτας, με δύο άλλους κληρικούς, συμμετείχε ως εκπρόσωπος Εκκλησίας Ελλάδος σε πανθρησκειακή, προσέξτε, όχι διαχριστιανική απλά, πανθρησκειακή σύναξη το 1897. Το δέτος 1920 εξεδόθη από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης μια επέσκυντη εγκύκλιος, η οποία και συνιστά τον καταστατικό χάρτη των οικουμενιστών. Και δυστυχώς επί τη βάση του πνεύματος και του γράμματος αυτής της εγκυκλίου
πορεύονται πολύ σήμερα, σύγχρονοι σήμερα οικουμενιστέ, είτε ρασοφόροι είτε μη, δηλαδή λαϊκοί, και δημιουργούν σύγχυση στο λαό του Θεού, γιατί ο οικουμενισμός σε αυτούς στοχεύει. Να αμβλύνει, αγαπητοί τηλεθεατέ, το ορθόδοξο αισθητήριο. Να πάθουμε πνευματική δυσχρωματοψία και αχρωματοψία. Να μην μπορούμε να διακρίνουμε ξεκάθαρα τη διαχρωστική γραμμή μεταξύ ορθοδοξίας και πλάνης. Γιατί η πλάνη, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, οδηγεί στην αιώνια απώλεια, στην αιώνια κόλαση. Αυτό λέει η Γραφή. Τις αιρές ονομάζει αιρές απολύες η Γραφή. Και ο Λόγος του Θεού λέει, μένει στον αιώνα. Και ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, αλλά οι λόγοι μου, λέει, δεν θα παρέλθουν. Διαβάζουμε προς τα Σαπανταχού Εκκλησία του Χριστού. Έτσι είναι εγκύκλιος. Και μόνο ο τίτλος δείχνει το οικουμενιστικό, το αντορθόδοξο φρόνημα. Προς τα Σαπανταχού Εκκλησία του Χριστού. Και δεν εννοεί, παρακαλώ, τις τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες που αποτελούν την μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά εννοεί την Παπική Εκκλησία και τις διάφορες προτεσταντικές ομολογίες. Διαβάζω ορισμένα αποσπάσματα από αυτή την απαράδεκτη αγιογραφικός και πατερικός εγκύκλιο. Η καθημάς Εκκλησία φρονούσα ότι των διαφόρων χριστιανικών εκκλησιών, αποδέχονται αυτοί που είχαν υπογράψει, οι δεσποτάδες, τον αριθμό εδώ μέσα είναι αρκετοί. Προσέγγιση προς αλλήλες και η κοινωνία δεν αποκλείεται υπό τον αφισταμένο μεταξύ αυτών δογματικών διαφορών, και ότι τη αυτή της προσέγγισης τα μάλα μάλλον εκταία και αναγκαίες και πολλαχώς κρίσιμος, είστε το καλό συνομένο συμφέρον, εκάστης των επιμέρους εκκλησιών. Προσέξτε την διατύπωση. Εκάστης των επιμέρους εκκλησιών. Ο οικουμενισμός σε όλο το τραγικό του μεγαλείο. Δεν υπάρχουν επιμέρες εκκλησίες. Μόνο οι τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες μπορούν να χαρακτηρίσουν ως επιμέρους εκκλησίες της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και του όλου χριστιανικού σώματος. Ενώ λέγει, κάνω δικό μου σχόλιο, τι λέγει ο Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, στο δέλτα κεφάλαιο, στο πέμπτο στίχο. Υπάρχει ένα σώμα, υπάρχει ένα πνευματικό σώμα και μία πίστη. Και απευθύνομαι εγώ τώρα, έχουν κοιμηθεί αυτοί που έχουν υπογράψει. Πώς είναι δυνατόν οι Προτεστάντες, παράδειγμα, αυτοί οι Προτεστάντες να αποτελούν μέλη του μυστικού, του ενός σώματος του Κυρίου και να έχουμε την ίδια πίστη, όταν εμείς οι Ορθόδοξοι δεχόμεθα και λέμε ότι ο άρτος και ο ίνος που είναι μέσα στο ποτήριο, δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, υπό του Ορθοδόξου Ιερέως, μετουσιώνεται, μεταβάλλεται αληθινά και όχι συμβολικά σε σώμα και αίμα Κυρίου. Οι Προτεστάντες όμως, κατά κανόνα, εκτός ελαχιστοτάτων περιπτώσεων, διακηρύσουν και διδάσκουν και πιστεύουν ότι είναι σύμβολα, αναμνηστικά σύμβολα και τίποτα περισσότερο. Υπάρχει μία πίστη, ταυτίζεται αυτή η πίστη, πώς είναι δυνατόν να έχουμε την μία πίστη που λέει ο Παύλος Εφεσίους 35. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν δύο ερωσύνες μέσα στο λαό του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Η χαρισματική ή η ειδική ερωσύνη που έχουν οι κληρικοί μας, οι Ορθόδοξοι κληρικοί μας, και η γενική ερωσύνη που έχει η λαϊκή στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Για ρωτήστε όμως κάποιον Προτεστάντη, κάποιον Πεντηκοστιανό, κάποιον Ευαγγελικό, κάποιον Καλβινιστή, κάποιον Αντιβεντιστή, νόμι θα το δεχτεί αυτό το πράγμα. Δεν το δέχεται. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να έχουμε την ίδια πίστη και να είμαστε μέλη του αυτού σώματος του Κυρίου? Αυτά θέλουν μια απάντηση και δεν υπάρχει απάντηση παρά μόνο μία. Ότι είναι πλάνες όσοι ισχυρίζονται αυτά που γράψανε εδώ. Και εξητούντες, πιο πέρα σε άλλη παράγραφο, και απεκδεχόμε την κρίση και τη γνώμη και το λοιπόντε κατά την αντολή αδελφών και τον ενδύσει και πανταχού σεβασμίων χριστιανικών εκκλησιών. Οι συντάξεις εγκυκλίου ονομάζουν τις διάφορες χριστιανικές αιρέσεις της Δύσεως, Προτεσταντικές και την Παπική, ως σεβάσμες χριστιανικές εκκλησίες. Δηλαδή ότι έχουν το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι, αφού για να είναι κάποιος σεβάσμος. Και άλλη παράγμα, ούτω δε της ειλικρινίας και της εμπιστοσύνης προπαντός αποκαθισταμένες μεταξύ των εκκλησιών. Νομίζουμε δεύτερον ότι επιβάλλεται να αναζωπηρηθεί και ενισχυθεί προπαντός η αγάπη μεταξύ των εκκλησιών. Θα μιλήσουμε λίγο για αυτήν την αγάπη. Μη λογιζομένων αλλήλας ως ξένας και αλωτρίας, αλλά συγγενής και οικίας εν Χριστώ και συγκληρονόμους και συσσώμους της Επαγγελίας του Θεού εν τω Χριστώ Εφησίους Γ6. Όλο το οικουμενιστικό τραγικό μεγαλείο. Αντί να βοηθήσουμε τους πλανεμένους αδελφούς μας, τους βυθίζουμε περισσότερο στην πλάνη, αγαπητοί αδελφοί, με αυτά που διαβάζουμε.
Για κοιτάξτε με ποιο τρόπο οι οικουμενιστές σκόπευαν από το 1920 το 1920 εξεδόθη αυτήν την κύκλους να εφαρμόσουν αυτά που λένε. Δύνατε δε φίλοι αυτοί και αγαθόφρον που προσαλλήλους διάθεσης εκφαίνεστε και τεκμηριούστε ειδικότερον κατά τη γνώμη μόνη. Προτάσεις ορθοδόξων λεγόμενων ερχών. Πρώτον, δια της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονο εορτασμών των μεγάλων χριστιανικών εορτών υποπασών των εκκλησιών. Και έχει άλλα μετά, επικοινωνήστε λογικών σχολών κλπ. Να γιατί έγινε το 24 η αλλαγή του εορτολογίου. Όχι αυτό που είπαν μερικοί ότι δήθεν για να είμαστε ημερολογιακά σύμφωνοι με την αστρονομική πραγματικότητα και να μην πέφτουμε έξω κλπ. Όχι. Η αλλαγή έγινε για να γίνεται κοινός και ταυτόχρονος εορτασμός των μεγάλων χριστιανικών εορτών. Έγινε αλλαγή το 24 ενός μέρους του εορτολογίου. Επειδή υπήρξαν οι γνωστές αντιδράσεις εκ μέρους των παλιών ημερολογητών που δεν δέχτηκαν την αλλαγή του εορτολογίου, δεν προχώρησαν. Θέλουν όμως τώρα, όπως διαβάζουμε, να προχωρήσουν στην καθιέρωση κοινού Πασχαλίου, αλλά όχι όπως προβλέπεται από τον κανόνα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, αλλά όπως είναι το αλλαγμένο από τους αιρετικούς. Δηλαδή να βαθύνουμε ακόμη περισσότερο τη διαίρεση μέσα στην Ορθοδοξία και να ενωθούν με τους ποικιλώνυμους αιρετικούς, έστω σε πρώτη φάση στον τομέα του συνορτασμού, χωρίς εκείνοι όμως να εγκαταλείψουν τις πλάνες. Αυτό είναι φοβερό. Είπαμε, η γραφή ούτε καλημέρα στον αιρετικό δεν το λέει όταν έρχεται σαν αιρετικός. Ούτε στο σπίτι θα τον βάζει. Πολύ περισσότερο να συμπροσεύχεται και να τον θεωρείς ότι είναι συμμέτοχος και συγκληρονόμος της αυτής επαγγελίας και σωτηρίας. Το 1948 ιδρύθηκε το λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια πασπερμία, ένα συνοθήλευμα διαφόρων αιρέσεων, και δυστυχώς συμμετέχουν και εκπρόσωποι Ορθοδόξων Εκκλησιών. Λέω Ορθοδόξων γιατί το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων απεχώρησε. Τελευταία απεχώρησε και η Εκκλησία της, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας. Είναι πολύ καλά σημάδια αυτά. Σημαίνει ότι η συνείδηση μερικών κληρικών αρχίζει να δέχεται την ευεργετική επίδραση του Παναγίου Πνεύματος και να αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν καμιά δουλειά μέσα σε αυτό το συνοθήλευμα των αιρέσεων. Το 1948, που έγινε η πρώτη συνέλευση αυτού του λεγόμενου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών στο Άμστερνταμ, παρευρέθηκε εκ μέρους Εκκλησίας Ελλάδου ο τότε Μητροπολίτης Σάμου ο Ειρηναίος, που όταν υπέστρεψε υπέβαλε μία αναφορά στην Δική Εκκλησία. Και όπως γράφει, σας λέω το πνεύμα της αναφοράς του, διαπορών, δηλαδή εξέφρανε την απορία, πώς παρευρέθημεν και μαζί με άλλους κληρικούς εμείς εκεί σε αυτή τη σύναξη με τα επικαλήμαυκα, οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι ανάμεσα σε αντιπροσώπους Εκκλησιών, οι οποίοι αρνούνται βασικά δόγματα της πιστεώς μας. Σκεφτείτε να ζούσε ο ύμνηστος Ειρηναίος, τι σχόλια θα έκανε, στο πόσο προχώρησαν, αφού είδαμε τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη να συμπροσεύχεται με τον αιρεσιάρχη της Ρώμης, να τον λέει αγιότατο τον αδελφό και πρώτον στην τάξη. Τώρα ποιο να πιστέψουμε, τον Άγιο Κοσμά που είναι ο μεγαλύτερος προφήτης και Άγιος και μάρτυρας της Εκκλησίας μας και τον ονομάζει Αντίχριστο, ή τον νυν Πατριάρχη και τον προκατοχόντο που ονομάζουν αδελφούς τους αιρεσιάρχες. Και είδα με τα μάτια μου στην Οψάλα της, μέσω βίντεο βέβαια, στην Οψάλα της Σουηδίας, ο Πατριάρχης να ευλογεί Ευαγγελικούς και να δίνει την τριαδολογική ευλογία, τη γνωστή ευλογία που υπάρχει στο 13ο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Κορινθίους Επιστολής. Πράγματα αδιανόητα και αδιανόητα σε άλλες εποχές. Διαβάζω πάλι από τον Ορθόδοξο Τύπο της 25 Απριλίου του 1997. Συνεφωνήθη εις πρόσφατον διάσκεψη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών από το 2001 κοινών το Πάσχα των Ορθοδόξων και των Ετεροδόξων Παύλα αιρετικών. Δικαιώνεται πλέον η ανησυχία των Ορθοδόξων και παληθέμονται οι υποψίες και προβλέψεις των ότι προωθείται με ταχύς ρυθμούς από τον Πάπα και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ο καθορισμός κοινής ημερομηνίας εορτασμού υφαπάντων των χριστιανών της Μεγάλης Ορθής του Αγίου Πάσχα, Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δυστυχώς στην πρόθεση αυτή συμμετέχει ενεργός και πρωτοπορή του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, το οποίο έχει συμπαρασύρει στον οικουμενιστικών και ενωτικών χωρών μετά των ετεροδόξων αιρετικών και τα περισσότερα τοπικά Ορθοδόξους Εκκλησίας. Στην πρόσφατη διάσκεψη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών και του Συμβουλίου Εκκλησιών Μέσης Ανατολής,
η οποία πραγματοποιήθηκε στο Χαλέπ της Συρίας από 5 μέχρι 10 Μαρτίου 1997, φέτος δηλαδή. Εκ των Ορθοδόξων συμμετείχουν αντιπρόσωποι του Οικουμενικού Πατριαρχείου Μητροπολίτης Ελβετίας κ. Δαμασκηνός, διαβάσαμε σχόλια προηγουμένως, γνωστός ως κληροπυρηνικός οικουμενιστής του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου Αντιοχίας και του Πατριαρχείου της Μόσχας. Και τούτο γίνεται κατά παράβαση πανορθοδόξου αποφάσεως περί μη μονομερού συζητήσεως του θέματος του κοινού εορτασμού του Πάσχα υπό μια ημερικών Ορθοδόξων Εκκλησιών άλλη από κοινού υφόλων. Δυστυχώς όμως τα σχέδια των οικουμενιστών προχωρούν και θα πρέπει να υπάρξει μια ζωηρή αντίδραση εκ μέρους όλων όσων είναι συνειδητοί χριστιανοί, ζουν την αγωνία και αγωνίζονται μέσα στην Εκκλησία. Γιατί διαφορετικά θα θρηνήσουμε. Στον Ορθόδοξο τύπο του 18 Μαρτίου του 1994 διαβάζουμε «Με επιστολή της Ιεράς Κοινότητος προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, το Άγιον Όρος λαμβάνει θέση δια την Οικουμενική Κίνηση. Άλλοτε ορθοτομείται, λένε οι Αγιορείτες Πατέρες σε επιστολή προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο λόγος αληθείας, και άλλοτε γίνονται συμβιβασμοί και παραχωρήσεις περί θεμελιώδη της πίστεως ζητήματα. Ουδέποτε οι Αγιορείτες Πατέρες θα αποδεχθούν ένωση ή χαρακτηρισμό της παπικής εκκλησίας ως αδελφής εκκλησίας». Να, στην Εγκύκλωτο Διάβολο του 1920 θα διαβάσουμε αυτά. «Ή του Πάπα ως κανονικού επισκόπου Ρώμης ή της εκκλησίας Ρώμης ως εχούσης κανονικήν αποστολικήν διαδοχήν και μυστήρια, χωρίς ρητήν αποκήρυξη των κακοδοξιών τους». 14 περίπου είναι συνολικά οι πλάνες του παπισμού. «Μετακινούν από την ελπίδα του Ευαγγελίου του μόνο Θεανθρώπου Χριστού εις το είδωλον του Πάπα». Θα κλείσω την σημερινή ομιλία, το σημερινό θέμα, αγαπητοί τηλεθετέ, με λόγους του Κυρίου μας ότι η Εκκλησία είναι μία, είναι αιώνια και έχει την αλήθεια και δεν πλανάται ούτε επανειδρύεται όπως λένε οι οικουμενιστές. Στο 16ο κεφάλαιο του Ματθαίου ο Κύριος μας είπε στον Πέτρο: «Και εγώ σου λέγω, Πέτρε, ότι εσύ είσαι Πέτρος, και από αυτής της Πέτρας την ομολογία που έχει κάνει προλίγο ο Πέτρος ότι ο Ιησούς Χριστός είναι, ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός και ο Γιος, ο φυσικός Γιος του Θεού Πατέρα, θέλω οικοδομήσει την Εκκλησία μου». Μία Εκκλησία οικοδομεί ο Κύριος, δεν υπάρχουν πολλές. «Και πύλη άδου δεν θέλω συσχίσει κατά αυτής, και οι σκοτεινές δυνάμεις, όλες οι λυσόδεις επιθέσεις του Άδη, του Σατανά και των δαιμονίων και των οργάνων τους, θα αποτύχουν σαν τα αφρισμένα κύματα που σπάζουν πάνω στους βράχους, έτσι θα αποτύχουν. Δεν θα μπορέσουν δηλαδή να εγκρεμίσουν αυτή την πνευματική οικοδομή που είναι αιώνια και ασάλευτη». Δεν γκρεμίζεται η Εκκλησία, δεν πλανάται η Εκκλησία, δεν χάνεται η Εκκλησία για να επανειδρυθεί, που λένε οι οικουμενιστές. Το ίδιο διακήρυξε με άλλα λόγια ο Κυριός μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, όταν είπε, Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο, στίχο 16 και 17: «Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει να δώσει άλλον παράκλητο». Ένας παράκλητος είναι ο ίδιος ο Κυριός μας. «Δια να μένει μαζί σας εις τον αιώνα». Πως είναι δυνατόν να πλανηθεί η Εκκλησία, να χαθεί η αλήθεια και να επανειδρυθεί όταν έχει ιδρυτεί τον Κύριο σου Χριστό και το Άγιο Πνεύμα μένει αιώνια, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο ο κόσμος κλπ. Και στο ίδιο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στο 16ο κεφάλαιο, λέγει στο στίχο 13 ο Κυριός μας: «Όταν δε έλθει εκείνος, το Πνεύμα της Αληθείας, θέλει σας οδηγήσει πάσαν την αλήθεια». Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής και έκτοτε μένει στην Εκκλησία και την οδηγεί σε ολόκληρη την αλήθεια. Δεν πλανήθηκε ποτέ η Εκκλησία, δεν κρεμίστηκε η Εκκλησία, είναι ο ασάλευτος πύργος. Γι' αυτό και επειδή μένει το Άγιο Πνεύμα, η Εκκλησία επίσης έχει κεφαλή τον Ιησού Χριστό και δεν είναι δυνατόν να αφήσει το σώμα του να πλανηθεί και να γκρεμιστεί η κεφαλή ο Ιησούς Χριστός. Αυτό διαβάζουμε Κολοσσαρείς στο Α κεφάλαιο στίχο 18: «Και αυτός ο Ιησούς είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας ως τη συναρχή πρωτότοξη νεκρών». Και επειδή λοιπόν η Εκκλησία έχει κεφαλή τον Ιησού Χριστό, επειδή θεμελιώθηκε όπως λέει στις πράξεις το Κ 28 κεφάλαιο, θεμελιώθηκε πάνω στο αίμα του Θεού, εννοείται που ο Θεός ο Χριστός σαν άνθρωπος έχει το αίμα του, το αίμα του εθεμελιώθηκε αυτή η Εκκλησία. Γι' αυτό είναι, όπως λέγει ο Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή, στο Γ κεφάλαιο, «Η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας». Διαβάζω Α Τιμόθεο Γ κεφάλαιο στίχο 15:
Αλλά εάν βραδίνω Τιμόθεε, για να ξέρεις πως πρέπει να πολιτεύεσαι εν το οίκο του Θεού, ο οίκος του Θεού. Η οικοδομή που λέγει ο Χριστός είναι η Εκκλησία. Ώστε στο επεξηγήνει η Εκκλησία του Θεού του ζώντος, του ζωντανού Θεού. Ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια, αλλά έχει ανάγκη από ένα στήλο και από ένα εδραίωμα, ένα βάθρο. Και αυτό λέει ο Παύλος στην Εκκλησία. Δεν πέφτει η Εκκλησία λοιπόν. Έχει κεφαλή τον Ιησού Χριστό. Αιώνια μένει το Άγιο Πνεύμα. Την οδηγεί σε ολόκληρη την αλήθεια. Και υφίσταται συνεχώς 2.000 χρόνια. Τα περί ιδρύσεως εκκλησιών, τα περί επανιδρύσεως και επανενώσεως εκκλησιών είναι πλάνες του Σατανά. Εμείς αγαπάμε τους αιρετικούς σαν εικόνες του Θεού. Τους καλούμε όμως να επιστρέψουν και να ενταχθούν στην μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία που δεν είναι άλλη από την Ορθοδοξία. Και κλείνω την ομιλία μου υπενθυμίζοντας ότι και σήμερα θα γίνει στις 7 η ώρα ομιλία στην αίθουσα της αδερφότητος της Ζωδόχου Πηγής, στην οδό Ζωδόχου Πηγής 44, και μέχρι ότου να πεθάνουμε θα πρέπει, αγαπητοί Ορθόδοξοι αδελφοί τηλεθεατές, να αγρυπνούμε επί των επάρξεων της Ορθοδοξίας και μαζί με τον Επίσκοπο τον Ιωσή Βρυένιο να αναφωνούμε τον νικητήριο πεάνα της πιστιώς μας. Ουκ απαρνησόμεθα σε φίλη Ορθοδοξία, ου ψευσόμεθα σε πατροπαράδοτον σέβας. Εν σύ εγεννήθημεν, εν σύ ζώμεν και εν σύ κοιμηθισόμεθα. Είδε και καλέσει καιρός και μοιριάκης υπερσού τέθνη ξόμεθα. Εύχομαι η χάρις του Αγίου Τριεδικού Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Πατρός του και του Αγίου Πνεύματος που μένουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία και την καθιστούν στήλων και εδραίωμα της αληθείας, να είναι σε όλους τους Ορθοδόξους αδελφούς και σε όσους είναι πλανεμένοι αδελφοί μας, ας εγκύψουν στα ιερά κείμενα, ας μελετήσουν αποστολικούς πατέρες, ας μελετήσουν η χριστιανική ιστορία και θα διαπιστώσουν ότι αυτά τα λόγια δεν είναι λόγια φανατισμού. Είναι λόγια αγάπης και χείρα βοηθείας προς πλανεμένους αδελφούς και στηρίγματος στους Ορθοδόξους. Ο Θεός μαζί σας, την άλλη Κυριακή θα είμαστε πάλι μαζί στην Θεό. Χαίρετε.